Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Κεραυνό για την πρόκριση του στο τελικό. Να δώσω και τα συγχαρητήριά στους παίχτες μου που πάλεψαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και παρόλο που κάποια στιγμή βρεθήκαμε να χάνουμε και 12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δεν τα παρατήσαμε. Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Είχαμε τις ευκαιρίες μας να κερδίσουμε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Χάσαμε στις λεπτομέρειες, έτσι είναι το μπάσκετ. Είμαστε συνηθισμένοι φέτος να χάνουμε παιχνίδια στον πόντο. Σίγουρα φταίμε και εμείς, σίγουρα και δεν μας έλεγε η τύχη φέτος. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι. Γενικά η διακύμανση του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως παράξενο. Ήταν γρήγορο παιχνίδι και οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες από τη γραμμή του τριπόντου. Στη συνέχεια βελτιωθήκαν και οι δύο στην άμυνα. Και στο τέλος, εντάξει, όπως είπα και πριν, ήταν και πιο εμπειρή ομάδα ο Κεραυνός. Κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι και πάλι συγχαρητήρια. Καταρχήν, πριν να μιλήσω για τη δική μου ομάδα και για τους παίχτες μου, θέλω να δώσω πραγματικά τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στην ομάδα του Παραλιμνιού και στον προπονητή, στον φίλο μου τον Νικόλα. Θεωρώ ότι μπορούμε να μιλούμε για ώρες για τον μπάσκετ, αλλά όποιος είναι ρεαλιστής, στον μπάσκετ σίγουρα χρειάζεται και την τύχη. Το Παραλίμνη φέτος, κατά τη γνώμη μου, έπαιξε καλό μπάσκετ, έκανε μια πολύ καλή αγωνιστική παρουσία, αλλά εντάξει, όταν χάνεις τόσα παιχνίδια στον πόντο, δεν μιλώ μόνο για το τελευταίο, σίγουρα θέλεις και την τύχη για να πάρεις κάποια, δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας όταν πηγαίνεις στο τελευταίο σουτ κάποια παιχνίδια. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου ομάδα, πολλά μπράβο στους παίχτες μου. Κάποιος θα θεωρούσε ότι ίσως εντάξει, Κεραυνός, Παραλίμνη, ίσως ο Κεραυνός να είναι το φαβορί. Πήραμε έναν μεγάλο ρίσκο, ενώ ο Αμπουκάρ ο ίδιος ήθελε να παίξει από σήμερα και ήταν σε έναν καλό βαθμό ετοιμότητας, αλλά ίσως αν έπαιζε σήμερα να μην τον είχαμε όπως θέλαμε στον τελικό, άρα θα ήταν δώρον άδωρον. Είπαμε να ρισκάρουμε και αν περνούσαμε στον τελικό να έχουμε άλλη μια επιλογή. Αντιλαμβάνεστε, γιατί ο Κίνγκ είναι δύσκολο να μας βοηθήσει. Εντάξει, παίξαμε με ένα ψηλό. Παρόλα αυτά, ενώ παίξαμε με πολλά χαμηλά σχήματα, ελέξαμε τα rebound, που το θεωρώ πάρα πολύ κομβικό, ειδικά με έξω τους δύο ψηλούς. Και αυτό μας κράτησε στο παιχνίδι με ένα ελαφρύ προβάδισμα στην πλήστη ώρα του παιχνιδιού. Σίγουρα αναγκαστήκαμε να παίξουμε και πάρα πολύ ώρα ζώνη για να κρατήσουμε και το Willy στο παιχνίδι, που είναι ο μοναδικός μας ψηλός, αφού πήρε γρήγορα τα δύο φάουλ. Στην αρχή μας έδωσε η ζώνη κάποιες λύσεις, στην πορεία όμως το Παραλίμνη βρήκε τις λύσεις και τα σουτ και το παιχνίδι μετά παίχτηκε στη μία κατοχή. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στον τελικό και θα παίξουμε την Κυριακή, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος μας, με όλες μας τις δυνάμεις για να κατακτήσουμε τον κύπελο. Ξανά συγχαρητήρια στο Παραλίμνη και ιδιαίτερα στους παίχτες μου. Καλησπέρα για μένα. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου πρώτα στην ομάδα του Κεραυνού. Φανήκαμε, νομίζω, σε όλο το παιχνίδι ανταγωνιστική. Αν και είχαμε κάποια μικρά και ένα διαστήματα που ίσως ναι, μας πλήρωσαν στο τέλος. Θα μείνουμε στην καλή εμφάνιση και θα προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε και πάλι, όπως είμαστε συνηθισμένοι άλλωστε. Τα τελευταία παιχνίδια χάνουμε πάντα σε λεπτομέρειες, πάντα στο τέλος. Και πάλι είχαμε την ευκαιρία μας να νικήσουμε, αλλά όπως είπαν και οι coaches, θέλει πάντα και λίγη τύχη για να νικήσει τον αγώνα. Νομίζω πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα αυτή τη νύχτα, να δούμε πώς πρέπει να αντιδράσουμε στο παιχνίδι με την Ομόνοια, το επόμενο, για να μείνουμε στην κατηγορία. Ευχαριστώ. Να και να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Κεραυνό. Two really good teams played today. That's what it really comes down to.
At the end of the day, they got very good personnel. They blend well together. They can shoot, play inside and out. So it's tough to kind of guard them. You can't really help where you want to help because they have shooters everywhere. So we did a good job today of just continuing to fight and just continuing to battle. And that's really what it comes down to. We kept our composure. We made our run. They made their runs. But at the end of the day, we just were able to come up with a couple plays at the end of the game that we needed to make. So all credit to them and see if we can get one Sunday.